Περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ σε αιτήσια βάση θα εξοικονομήσει η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας από τη στέγαση στο κτίριο του Διοικητηρίου Υπηρεσιών της πρώην Ομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που σήμερα λειτουργούν σε ακίνητα ιδιωτών. Η κατάργηση των θέσεων αντινομαρχών και η μεταβίβαση στους Δήμους αρμοδιοτήτων όπως η Πολιοδομία και η Πρόνοια έχουν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε να μεταφερθούν στο κτίριο της πρώην Ομαρχίας διάσπαρτες υπηρεσίες. Έτσι θα εξοικονομηθούν χιλιάδες ευρώ, ενώ η λειτουργία του νέου συστήματος διοίκησης θα γίνει πιο αποτελεσματική σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Δημήτρη Αλεξόπουλο. Εγώ πιστεύω ότι είναι διτός ο στόχος, αφενός μεν και το οικονομικό όφελος που θα έχει η περιφέρεια, αλλά το μεγαλύτερο όφελος θα είναι ότι θα έρθουν όλοι οι υπάλληλοι στο διοικητήριο της πρώην Ομαρχίας Μαγνησίας, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι καλύτερος ο έλεγχος των υπηρεσιών και η αποδοτικότητα των υπαλλήλων θα αυξηθεί. Ο κύριος Αλεξόπουλος βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τη νέα Δημοτική Αρχή Βόλου προκειμένου να γίνει το ταχύτερο δυνατό η μεταφορά των υπηρεσιών της Πολιοδομίας και της Πρόνοιας από χώρους του Διοικητηρίου σε δημοτικά κτίρια. Στα πλαίσια της καλής συνεργασίας με το Δήμο Βόλου δεν υπάρχει πίεση από πλευράς μας ώστε να μεταφερθούν άμεσα υπηρεσίες αυτές, αλλά από ό,τι συζήτησα και χθες με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τον κύριο Μόσχο, οι πολεοδομίες και οι τεχνικές υπηρεσίες θα μεταφερθούν άμεσα στο κτίριο Σπύρα, από ό,τι μου είπε. Εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του άλλου μήνα θα έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή διευθύνσεων και υπηρεσιών και από το Μάρτιο θα αρχίσει η μεταφορά υπηρεσιών στο διοικητήριο. Έτσι μπορούν να εξοικονομηθούν σε πρώτη φάση περίπου 300.000 ευρώ μόνο από τα μισθώματα. Ποιες υπηρεσίες πιστεύετε ότι μπορούν άμεσα να μεταφερθούν εδώ, υπηρεσίες που τώρα νοικιάζουν κτίρια ιδιωτικά και βέβαια ναι, θα παρώνται χιλιάδες ευρώ. Όπως είναι η διεύθυνση αλληλείας, όπως είναι η διεύθυνση κτηνιατρικής κλπ. Θα έρθουν στο άμεσο χρονικό διάστημα. Ούτως ή άλλως τα μισθώματα τα οποία καταβάλει η υπηρεσία μας είναι καταβάλλονται σε τρίμηνη βάση. Οπότε και να γίνει καταγγελία των συμβάσεων, μέχρι 31 Μαρτίου θα τα πληρώσουμε τα ενίκια. Άρα θα απελευθερωθούμε από 1η Τετάρτη και μετά.